Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ θερμά και για τη συζήτηση και για το ύφος της συζήτησης, εξαιρετικά επικοδομητικό και σε χαμηλούς τόνους παρά το προεκλογικό της περίοδου. Θα πω καταρχήν κάτι γενικό για τα θέματα προσωπικού, για να μην, που δεν αντιμετωπίζονται στο νομοθέτημα. Θα υπάρξει εκτενή συζήτηση γι' αυτό, ήδη το είπα στην Πομένης προηγουμένως, γενικά για τα θέματα προσωπικού. Εκφράστηκε μια ειδική ανησυχία εδώ, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα προσωπικού στις ενόπλες δυνάμεις. Δεν είναι απλό το πράγμα. Θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Είναι η δομή του προσωπικού με ευθύνες δεκαετιών πάλι λανθασμένων ή μη ορθολογικών επιλογών, έχει δημιουργήσει μια ανεστραμμένη πυραμίδα. Έχουμε οι σχέσεις, παραδείγματος χάρη, αξιωματικών υπαξιωματικών, είναι τελείως διαφορετικοί από οποιονδήποτε άλλο στρατό στον κόσμο. Τελείως διαφορετικοί και όχι επί τα βελτίο. Ειδικά και απ' την άλλη καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θέματα καριέρας και ζωής πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα με έναν τρόπο που μην αναστατώνουν τη ζωή τους, να μην καταστρέφουν το μέλλον τους, να γίνονται σεβαστές οι ανησυχίες τους. Τα μισθολογικά δεν είναι σε επαρκές επίπεδο. Πρέπει να είμαστε όλοι απολύτως ειλικρινείς. Τα μισθολογικά δεν είναι σε επαρκές επίπεδο. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Η μισθολογική ανταπόδοση δεν είναι σε επαρκές επίπεδο. Και κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια με έμεσες παροχές, κυρίως στέγης, να μπορέσουμε να εξορροπήσουμε κάπως, διότι χρειαζόμαστε το κατάλληλο και με καλό ηθικό ανθρώπινο δυναμικό στις ενόπλες δυνάμεις. Δεν έχουμε δυστυχώς, και το λέω πάντοτε, δεν έχουμε την πολυτέλεια της ασφάλειας που έχουν οι δυτικές χώρες, οι υπόλοιπες δυτικές χώρες, οι περισσότερες από αυτές. Εμείς, δυστυχώς, λέω πάντα, μην έρθει η κακιά η ώρα, αλλά μπορεί να έρθει η κακιά η ώρα. Και βεβαίως η κακιά η ώρα δεν θα προέλθει από τη Βόρεια Μακεδονία, το ποντίκι που βρυχάται τις τελευταίες ημέρες. Θα προέλθει από μια χώρα με δεκαπλάσιο πιθανόν όσο θα προέλθει. Μια χώρα με δεκαπλάσιο πληθυσμό, με τετραπλάσιο ΑΕΠ, που σημαίνει ότι αν εμείς δεν αντιληφθούμε ότι πρέπει να είμαστε σε εκπληκτικά καλό επίπεδο, δεν θα τα καταφέρουμε και έχουμε όλη μια μεγάλη ευθύνη απέναντι σε αυτό. Και με διακατέχει μια τεράστια αγωνία, δεν σας το έχω κρύψει. Άλλωστε, οι περισσότεροι από εσάς με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια και ξέρετε ότι λέω αυτά που αισθάνομαι μέσα στην αίθουσα. Το θέμα των ΕΠΟΠΔΕ, το οποίο είναι ειδικό θέμα του γενικού θέματος, καταλαβαίνω την αγωνία. Φέτος αφορά δύο άτομα όλο και όλα. Έχουμε καιρό να το επεξεργαστούμε λογικά και σοβαρά να δούμε τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους και το υπόλοιπο της ζωής τους. Το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω την ευθύνη. Δεν νύπτω τα σχήρας μου. Όμως έχουμε χρόνο. Δεν είναι αύριο το πρωί κάτι. Σας ξαναλέω, φέτος είναι δύο άτομα όλα και όλα. 300 κάτι άτομα, σχεδόν 400, είναι τον επόμενο χρόνο. Ο μεγάλος αριθμός έρχεται μετά από αυτά. Άρα έχουμε καιρό όλοι να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε και να σας πω και κάτι. Νομίζω συμφωνείτε όλοι σε αυτό. Είναι λάθος αυτό το πράγμα να συζητείτε σε προεκλογική περίοδο όπως τώρα. Το κάθε κόμμα είναι αυτονόητο. Θα πάει σε επιλογές μαξιμαλιστικές για να απευθυνθεί στο σχετικό ακροατήριο. Άρα, αμέσως να καθίσουμε να το δούμε. Όπως επίσης πρέπει να δούμε και άλλα πολύ σοβαρά θέματα. Τη δομή δυνάμεων. Τη θητεία. Τον αριθμό των στρατοπέδων. Έχουμε πολλαπλάσια στρατόπεδα του Αμερικανικού στρατού. Πολλαπλάσια, όχι διπλάσια, τριπλάσια, τετραπλάσια. Τι γίνεται. Μόνο στον νομό Εύρου έχουμε 204 στρατόπεδα. Πώς το ακούτε. Πώς το ακούτε. Ορθολογική επιλογή. Και αυτή είναι ευθύνη γιατί ανεφέρθη ο αγαπητός εμένα κύριος συνάδελφος προηγουμένως από την πλευρά του Κινάλ. Και το εννοώ το αγαπητός. Είμαστε μαζί συνάδελφοι στην Κέρκυρα πολλά χρόνια. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη αυτή. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα έφτιαξε. Και έπρεπε η κυβέρνηση Μητσοτάκη μέσα σε 4 χρόνια να λύσει όλα τα προβλήματα. Και επίσης δεν μπορεί κανείς να αναγνωρίσει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενίσχυσε τις ενόπλες δυνάμεις με συγκεκριμένα οπλικά συστήματα. Έγινε αυτό. Δεν ξέρουμε όλοι επίσης ότι τα 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης κάθε χρόνο από τη συντήρηση, ο Ναύρος το ξέρει καλύτερα από μένα, από τη συντήρηση των υπαρχόντων συστημάτων έλειπε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Άρα επί 10 χρόνια 15 δισεκατομμύρια. Τα οποία είναι στην πραγματικότητα είναι το κόκκινο κομμάτι του σημερινού προϋπολογισμού που χρειάζεται κανείς να χειριστεί ως Υπουργός Άμυνας. Κατ' ιδία να σας πω το δημοσιονομικό κενό που παρέλαβα όταν έγινα υπουργός, τις προσπάθειες που γίνονται για την αντιμετώπιση του και το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει. Μικρότερο από ό,τι το παρέλαβα, αλλά πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όλα αυτά είναι γνωστά σε όλους μας. Έρχομαι τώρα στο νομοθέτημα. Καταρχήν, επαναλαμβάνω, είναι καινοφανές για την ίδια. Και ίσως συμμερίζομαι αυτό που λέει η κυρία Γνωστοπούλου, θα ήθελα κι εγώ να υπάρχει
βαθύτερη κατανόηση. Γιατί θα το ήθελα, γιατί πιστεύω ότι θα ωφελούσε. Θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε ομόφωνη ψήφιση του νομοθετήματος με κάποιες ίσως διαφωνίες επί των άρθρων που είναι κατανοητές. Από την άλλη όμως, πρέπει αυτό το πράγμα να ξεκινήσει. Δηλαδή υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στον χρόνο, ο οποίος έχει βαρύτητα. Δεν ενεργούμε εκείνο χρόνο. Και σας ξαναλέω, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του προγραμματισμού αναιρέθηκε από την ανάγκη να περάσει από μια σειρά από συναρμόδια υπουργεία, τα οποία μη έχοντας και αυτά αντίληψη του περί τίνος επρόκειτο, τα αντιμετώπισαν με τη γνωστή καχυποψία του οικοπαίδου που διέπει το ελληνικό δημόσιο τομέα. Μην μπει στο χωράφι μου, δηλαδή, αυτό εννοώ. Έρχομαι τώρα στα επιμέρους θέματα. Καταρχήν έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα της νομικής μορφής, γιατί η ανώνυμη εταιρεία. Και με μια καχυποψία για την ανώνυμη εταιρεία, πάντα υπάρχει μια σύγχυση ανάμεσα στην ανώνυμη εταιρεία ως νομική μορφή και στο ιδιωτικό συμφέρον. Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί κάλλιστα να εκφράζει το δημόσιο συμφέρον όταν οι μετοχές ανήκουν στο δημόσιο. Και επίσης, κοιτάξτε με όλα τα διεθνή παραδείγματα. Μην αναφερθώ σε υπηρεσίες, μερικές μάλιστα έχουν και περίεργα ονόματα. Όπου δεν ήταν εταιρείες και ήταν υπηρεσίες, το νομικό καθεστώς αυτών των υπηρεσιών ήταν τόσο ελεύθερο που στο ελληνικό δίκαιο δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να περάσει. Αναφέρομαι, ας πούμε, στην DARPA των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτω από την οποία κρέμονται μια σειρά από εταιρείες και από funds που είναι παντελώς αδύνατον αυτά να καταστούν συμβατά με το ελληνικό δίκαιο. Στην πραγματικότητα, η ανώνυμη εταιρεία ήταν μονόδρομος. Δεν υπήρχαν τέσσερις επιλογές και διαλέξαμε αυτή. Και επίσης είναι επιλογή που ακολουθούν μια σειρά από άλλες χώρες. Αλλά είναι μονόδρομος. Εάν θέλει στοιχειώδη ελευθερία κινήσεων και χρειάζεται στοιχειώδης ελευθερία κινήσεων και ελευθερία πλαισίου, μιλάμε για καινοτομία. Η καινοτομία από μόνη της δεν χωράει σε ένα πολύ στενό κουστούμι. Απαιτείται ευρύτητα δυνατοτήτων. Δεν γίνεται αλλιώς. Άρα μην θεωρήσετε, ξαναλέω, ότι εδώ υπήρχαν πολλές δυνατότητες και επελέγευτοι. Για τον ίδιο λόγο δεν υπάρχει αναλυτική αναγραφή προσοντολογίου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί θεωρούμε ότι εδώ θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ελευθερία. Δεν παίρνουμε την Γενική Διάταξη του Δημοσίου του Νόμου 47-92 που έχει το προσοντολόγιο των εταιριών του. Θα μπορούσαμε απλώς να τη γράψουμε, να έρθουμε εδώ, ωραία και καλά. Έχουμε να κάνουμε με ένα ιδιαίτερο αντικείμενο. Και την κυβερνητική πρόθεση μη εκμετάλλευση του αντικειμένου αυτού για τους συνήθεις λόγους του ελληνικού πολιτικού συστήματος, διορισμών κτλ. Τη διαγνώσατε πάρα πολύ από εσάς με τα άτομα που ζητάμε να εγκρίνετε την πρόσληψη. 10 άτομα. Γιατί 10, διότι είπαν πολλοί από εσάς επαρκούν. Όχι, δεν επαρκούν. Βασιζόμαστε στους αξιωματικούς των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όσον αφορά το συνολικό νομικό πλαίσιο, είναι το ίδιο που υπάρχει στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία παρεπτόντως επί πάρα πολλά χρόνια. Δεν τη χρησιμοποιώ ως πρότυπο αποτελέσματος. Τη χρησιμοποιώ μόνο ως νομική προηγούμενη κατάσταση, η οποία έχει εγκριθεί από όλα τα κόμματα που άσκησαν εξουσία μέσα στα χρόνια. Εδώ όμως ως προς το προσοντολόγιο του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό το οποίο δεσμεύομαι απέναντί σας, είναι αφενός την πλήρη διαφάνεια των κινήτρων και των προσώπων και της εκτενούς συζήτησης γι' αυτό. Δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια εταιρεία με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σας διαβεβαιώ, είναι τελείως άλλη στόχευση αυτού του νομοθετήματος. Εάν κάποιος δεν έχει ειδική τεχνογνωσία, δεν μπορεί να σταθεί σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρειάζονται ειδικά προσόντα και ειδικές γνώσεις. Και προτιθέμεθα να ψάξουμε ανθρώπους εντός και εκτός των συνόρων με ειδικά προσόντα και ειδικές δυνατότητες για να μας βοηθήσουν εδώ. Εθνική συνεισφορά ζητάμε, όχι διορισμό προσκύμενου στη Νέα Δημοκρατία. Όσον αφορά την ανησυχία σας για τη μεταβίβαση των μετοχών, δεν είναι βάση. Έχει 15 δικλείδες η μεταβίβαση των μετοχών. Στην πραγματικότητα, οι μετοχές είναι αμεταβίβαστες και είναι μετοχές του ελληνικού δημοσίου. Εάν παρελπίδα μια άλλη χώρα στο πλαίσιο της ευρύτατης συνεργασίας με την Ελλάδα θελήσει να συνεπενδύσει σε αυτό, δηλαδή μια σύμμαχος, απολύτως στενή σύμμαχος, το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο αυτό, πρέπει να έχουμε σχεδόν ταυτότητα συμφερόντων. Σε αυτή την ιδεατή περίπτωση, να το δούμε. Αλλά πάλι υπάρχουν τόσες ασφαλιστικές δικλείδες εδώ που δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ. Δεν ψάχνουμε στην πραγματικότητα εδώ για κάτι τέτοιο. Βεβαίως, ζητάμε επενδύσεις, αλλά στα υποκείμενα νομικά πρόσωπα. Δηλαδή εκεί που θα πραγματοποιηθεί η εργασία ανάπτυξης και χρηματοδότησης της καινοτομίας μέσα από τα δύο διαφορετικά ταμεία, τα οποία εξήγησα την προηγούμενη φορά, γιατί είναι διαφορετικά ταμεία. Γιατί θα μπορούσατε πάλι να με ρωτήσετε γιατί κάνεις δύο ταμεία και δεν κάνεις ένα ταμείο. Το διαφορετικό ποσοστό ρίσκου, τους διαφορετικούς κανόνες χρηματοδότησης, τη διαφορετική στόχευση. Όσον αφορά
επιφυλάξεις που εκφράστηκαν εδώ για τον αθέμητο ανταγωνισμό. Κοιτάτε, καταλαβαίνω ότι κάθε ιδιωτικό συμφέρον προσπαθεί να περιχαρακώσει το χώρο δραστηριότητάς του και να μην υπάρξει είσοδος. Αλλά τα ιδιωτικά συμφέροντα σε αυτό το τομέα στην Ελλάδα, σας το είπα και προηγουμένως, προσφέρουν το 0,74% του ΑΕΠ. Μπορεί αυτό να θεωρηθεί επιτυχία? Εάν δεν έχω ανάλογα νούμερα, αλλά φοβούμαι ότι πολλές άλλες δραστηριότητες, εγώ πάντα γελώντας για λόγους προφανείς, αναφέρομαι στα κομμωτήρια, θα έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στο ΑΕΠ. Έχουμε αποτύχει πλήρως. Τον αθέμητο ανταγωνισμό φοβούνται ή το γεγονός ότι δεν υπάρχει πραγματικά ανάπτυξη στον τομέα? Μακάρι να φτάσουμε σε ένα τόσο ακμάζοντα τομέα που να αντιμετωπίσουμε θέματα αθέμητα ανταγωνισμού εδώ. Από το 2000, θα αναφερθώ σε μια ουδέτερη περίοδο πολιτικά. Από το 1974 μέχρι το 2010, η χώρα δαπάνησε για εξοπλιστικές δαπάνες, εάν τα νούμερα που μου δόθηκαν είναι ακριβή, 214 δισεκατομμύρια ευρώ. Με αυτόν τον αριθμό, ποια θα ήταν η λογική πρόβλεψη ποσοστού συμμετοχής του εγχώριου τομέα στο ΑΕΠ? Πάντως, οπωσδήποτε όχι αυτό το οποίο ανέφερα προηγουμένως. Εδώ ο φόβος δεν είναι μη δημιουργήσουμε ανθέμητο ανταγωνισμό για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ο φόβος είναι ότι θα διατηρήσουμε τη λογική μισού αιώνα να πηγαίνουμε και να αγοράζουμε μόνο από τα ξένα ράφια, καταθέτοντας εκεί το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμε. Η πραγματικότητα πίσω από αυτό το νομοθέτημα είναι ότι υπάρχει μια βαθιά εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο κεφάλαιο που παράγει ο ελληνισμός και το οποίο είναι εκεί. Θα σου είπα και προηγουμένως, δεν είναι προϊόν απλής τύχης και σύμπτωσης ότι δύο καθηγητές στο Maritime Lab του MIT είναι Έλληνες καθηγητές. Δεν είναι προϊόν τύχης ότι αυτός ο οποίος δίδαξε τον Bayraktar είναι Έλληνας καθηγητής. Δεν χρησιμοποιώ το όνομα γιατί δεν έχω την αδειά του. Δεν είναι προϊόν τύχης ότι ο καλύτερος τραυματολόγος, θα μου πείτε τι σχέση αυτό έχει με τις ενόπλες δυνάμεις, τεράστια σχέση με τις ενόπλες δυνάμεις, και για τον οποίο επίσης θα προσπαθήσω να αξιοποιήσουμε στον πλανήτη, είναι Έλληνας καθηγητής, επίσης στη Βοστόνη. Όλο αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο θέλουμε να φέρουμε. Άρα λοιπόν, τώρα μιλάμε για αθέμητο ανταγωνισμό, πραγματικά αυτό είναι ο κίνδυνος που προέρχεται από αυτό το νομοθέτημα. Όσον αφορά, θέλω να σας είμαι ειλικρινής, με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ η συζήτηση για το μετοχικό ταμείο στρατού. Θα σας πω γιατί με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Πίστευα πάντα, ίσως από ιδεολειψίες προσωπικές μου ή ίσως από δικές μου ιδεολογικές καταβολές, ότι ο Έλληνας αξιωματικός, είτε εν υπηρεσία, είτε εν αποστρατεία, διέπεται από αυταπάρνηση, από διάθεση προσφορά στην πατρίδα. Πόσο μάλλον το μετοχικό ταμείο στρατού είναι ο κατεξοχήν ευνοημένος. Σας ξαναείπα, δώσαμε τον περιορισμένο χρόνο 19,1 εκατομμύρια ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου, άνευ ανταλλάγματος. 180 εκατομμύρια ναύαρχες στη δεκαετία. Και συζητάμε για την παραχώρηση λίγων τετραγωνικών μέτρων, για τα οποία θα χαλαστούν από ιδιωτική δωρεά που ζήτησα και πήρα 300.000 για την επισκευή. Δηλαδή τα μισθώματα περίπου 10 ετών. Και θα μου πείτε γιατί επέλεξε αυτό το χώρο και δεν το βάζει κάπου αλλού. Θα σας πω γιατί εκεί έχει δημιουργηθεί ένα περιβάλλον καινοτομίας γύρω από την περιοχή αυτή του κέντρου των Αθηνών που είναι αυτό το ακίνητο. Δηλαδή μέσα σε ποιο ιδεολογικό πλαίσιο κινούμαστε? Εάν έχουμε τέτοιες συζητήσεις μεταξύ μας και μάλιστα αυτό φτάνει να συζητιέται εδώ. Όσον αφορά τώρα τα ζητήματα της μεταθετότητας, καταλαβαίνω για την πληροφορική το θέμα της πιθανής μεταθετότητας που φοβίζει τους αξιωματικούς. Δεν θα συμβεί. Θα προστατεύσουμε τους ανθρώπους και τις ζωές τους. Το είπατε προηγουμένως, αλλά το είπατε ανάστροφα. Νομίζω το είπατε εσείς, κύριε συνάδελφε, κύριε Κορόπο. Είπατε ότι υπάρχει κίνδυνος φυγής. Ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε αυτό το κίνδυνο φυγής, δεν πρόκειται να μεταθέσουμε αξιωματικούς σε θέσεις που δεν θα μας είναι χρήσιμοι. Οι αξιωματικοί της αεροπορίας υπηρετούν σε πολύ συγκεκριμένες θέσεις, με πολύ συγκεκριμένα καθήκοντα. Δεν θα τους πάμε στον Εύρο να τους κάνουμε παρατηρητές της ελληνοτουρκικής μεθορίου. Τι να τους κάνουμε εκεί, τι μας χρειάζεται? Όμως η διακλαδικότητα πρέπει να εφαρμοστεί. Το σώμα των νομικών, θυμάστε, υπήρχε πριν στρατολογία, υπήρχαν νομικοί σε κάθε σώμα.
δημιουργήθηκε νομικό σώμα. Δημιουργήθηκε καμιά ζημιά από αυτό. Αλλά εδώ είναι πολύ πιο σημαντικό. Η διακλαδικότητα είναι πολύ πιο σημαντική. Και, Καζαμία, κύριε συνάδελφε, δεν είναι εύκολο αυτό που λέτε να έχεις τρία σώματα, τρεις διαφορετικές δομές και να καταλήξεις σε ενιαίο σύστημα, σε ενιαία αντιμετώπιση, σε ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Δεν είναι εύκολο. Γίνεται, ίσως θα μπορούσε να γίνει. Αλλά γιατί να κάνουμε αυτή την τεράστια προσπάθεια και να μην πάμε στην εκλογικευμένη προσέγγιση της ενοποίησης αυτού που η ανάγκη φωνάζει και της προστασίας βεβαίως της ζωής των ανθρώπων που επηρεάζονται. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Όταν μπήκαν με συγκεκριμένους όρους. Δεν θα τους μεταβάλουμε βίως τους όρους που μπήκαν, άλλωστε δεν θα ήταν παράνομο. Θα αλλάξουν χρώμα στολής ίσως. Είναι τόσο φοβερό. Με συγχωρείτε. Νομίζω ότι είναι αναβάθμιση, ξέρετε. Είναι αναβάθμιση. Εάν ίσως να μην είναι αναβάθμιση αύριο το πρωί, γιατί το σώμα αυτό δεν έχει παράδοση. Από ένα σημείο και μετά, όμως, όπως κινείται η ζωή και όπως κινούνται τα πράγματα, θα είναι πολύ πιο σημαντική η συμμετοχή εκεί. Και ξαναλέω, χρησιμοποίησα το παράδειγμα της σχετικής υπηρεσίας του Ζαλινού Στρατού, η οποία είναι στην πραγματικότητα, είναι αξιόγραφος, το οποίο αν βγεις στην αγορά εργασίας, είναι πολλαπλάσια αυτά τα οποία κερδίζεις. Συζητήστε, αν θέλετε, με τον Ισραηλινό πρέσβη στην Ελλάδα. Και τα δύο του παιδιά ήταν σε αυτή τη μονάδα, στην ομάδα 8.200. Είναι στο ιδιωτικό τομέα, τώρα γι' αυτό το λέω. Για να έχετε αίσθηση αμοιβών και μεγέθους αμοιβών. Πρέπει να προσλάβουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μια καινούρια οικονομία, μια καινούρια πραγματικότητα. Και να καταλάβουμε αυτή την καινούρια οικονομία και την καινούρια πραγματικότητα, που κυρίως αφορά τους πολύ νέους ανθρώπους, τους κοσάριδες, ίσως και τους κάποιους τριαντάδες. Πρέπει να το ενσωματώσουμε στην προσπάθεια της χώρας να επιβιώσει απέναντι στην υπαρξιακή απειλή. Δεν θα τα καταφέρουμε αλλιώς. Δεν θα τα καταφέρουμε γιατί δεν έχουμε τόσα χρήματα. Δεν είμαστε οι πιο πλούσιοι εμείς. Αντιμετωπίζουμε, ξαναλέω, μια χώρα με τετραπλάσιο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Εάν δεν δουλέψουμε με πολύ μεγάλη επιμέλεια, δεν θα τα καταφέρουμε. Και πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα και είμαστε πολλά χρόνια καθυστερημένοι. Πολλά χρόνια καθυστερημένοι. Όσον αφορά το ζήτημα της εποπτείας που τέθηκε να υποπτεύεται και από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, δεν μπορεί να γίνει αυτό για συνταγματικούς λόγους καταρχήν. Ανάμεσα στον αρχηγό ΓΕΘΑ, κύριε συνάδελφε, και στον υπουργό, τον εκάστοτε υπουργό, δεν αναφέρομαι σε μένα, δεν έχω απόψεις μεγαλείου, υπάρχει ιεραρχική δομή. Δεν μπορούμε και οι δύο να είμαστε συνεπόπτες, αφού εγώ είμαι προείσταμε πολιτικά για λογαριασμό σας στον αρχηγό ΓΕΘΑ. Δεν σημαίνει ότι θέλω να εξαιρέσω τον αρχηγό ΓΕΘΑ. Αντιθέτως, άλλωστε το συγκεκριμένο αρχηγό ΓΕΘΑ, εγώ τον επέλεξα και εγώ τον εισηγήθηκα και θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή και αυτό φάνηκε από την αντίδραση όλων σας. Νομίζω όμως αυτό μπορεί να σας βεβαιώσει και ο κ. Αποστολάκης. Αν το έδινα την δυνατότητα να γράψει τη διάταξη, δεν θα έγραφε ο υπουργός και ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Για το νοσοκομείο σας απάντησα. Εγώ θεωρώ ότι αν καταφέρουμε να πάρουμε το 99% συνολικά, θα κάνω το σταυρό μου. Άρα ας χάσουμε 1%. Ξέρετε πώς είναι τώρα πάντα όταν σου χρωστάει το ελληνικό δημόσιο. Νομική φορή που τα είπαμε, με ταυτότητα το είπα. Νομίζω σε μεγάλο βαθμό κάλυψα ότι είπαμε. Το καταλήγω με μια παρατήρηση που την καταλαβαίνω από την πλεύση ελευθερίας για το θέμα της γενικής ιδιοκτησίας που με έχει απασχολήσει και εμένα πάρα πολύ. Εάν το διαβάζουμε το άρθρο, κύριε συνάδελφε, έχει η παράγραφος 2, αν τη δείτε, δίνει και στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας την αξιοποίηση για τη χρήση και την εκμετάλλευση στον τομέα της άμυνας, ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας. Αυτό που προσπαθεί να γίνει με αυτή την διατύπωση, δηλαδή, είναι να πούμε στην ξένη εταιρεία ή στην ελληνική εταιρεία που έχει υψηλό readiness level στο προϊόν, δώστε μας για την ασφάλεια και την άμυνα και κράταγα για όλα τα υπόλοιπα. Η διατύπωση αυτή είναι προϊόν της αγωνίας. Ότι επειδή το ΕΛΚΑΚ είναι στα πρώτα του βήματα, μήπως δεν προξενήσει αρκετό ενδιαφέρον. Δηλαδή, προτιμάμε σε πρώτη φάση να χάσουμε κάτι και να προξενήσουμε ενδιαφέρον παρά το ανάποδο. Εάν έχετε όμως κάποια διατύπωση που κρίνετε ότι με αυτό το μεγάλο φόβο είναι επιτυχέστερη, ευχαρίστως να τη συζητήσουμε. Δεν υπάρχει εδώ. Σας είπα, όλο το ήθελα. Απλώς δεν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλήγω λέγοντας, θα το πω και στην ολομέλεια, η χώρα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη τις ενόπλες δυνάμεις της. Πολύ μεγάλη ανάγκη. Και πρέπει να συνεργαστούμε όλοι με ένα πνεύμα κατανόησης και συναντήληψης γι' αυτό. Οι πολιτικές διαφορές είναι πάντα κατανοητές
Και επίσης, ξαναλέω, σε προεκλογική περίοδο το επίπεδο συνεννόησης που επιτεύχθη στην αίθουσα είναι εντυπωσιακό. Δεν προσέβαλα του ΚΚΕ λέγοντας ότι συμφωνήσατε, κύριε συνάδελφε. Ξέρουμε ότι εσείς διαφωνείτε, δεν υπάρχει κανένα θέμα, το λέω πάντα. Και σεβόμαστε, έχετε διαφορετικό τρόπο σκέψης. Αυτός είναι πάντα ο ίδιος τουλάχιστον, δεν μας εκπλήσετε. Ή σπάνια μας εκπλήσετε. Προφανώς διαφωνείτε με όλα. Είναι εκτός και της αντίληψής σας και της φιλοσοφίας σας και της νοοτροπίας σας. Αλλά για όλους τους υπόλοιπους, νομίζω ότι έγινε αντιληπτό σε πολύ βαθμό, με τις επιμέρους διαφωνίες μας κατανοητές, ότι είναι μια προσπάθεια για κάτι καινούριο το οποίο είναι απαραίτητο. Πόσο επιτυχημένη είναι? Εγώ πιστεύω ότι και θα τελεσφορήσει προσπάθεια και θα αναπτυχθεί και θα μεγαλουργήσει. Και θα δώσει λύσεις και σε άλλα πράγματα για τις οποίες ήδη έχω ενδείξεις, όπως παραδείγματος χάρη της βελτίωσης στην πυροπροστασία και της βελτίωσης και σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος. Όμως δεν σας κρύβω, δεν είναι αυτός ο κύριος ρόλος του ΕΛΚΑΚ. Αυτός είναι σημαντικός, αλλά όχι κύριος. Ευχαριστώ και πάλι θερμά. Συγχωρήστε με επίσης για το θέμα του χρόνου. Απλώς τα άκουσε ο πρόεδρος της Επιτροπής. Υπάρχει ξένη υπουργός η οποία έρχεται και την οποία περιμένω στο Υπουργείο στις 3. Αυτό ήταν και το όριο του χρόνου, πέραν ότι προβλέπεται. Όμως έχω πει και το λέω και επανειλημμένως, σε ατομικό επίπεδο είμαι απολύτως στη διάθεσή σας. Οποιαδήποτε στιγμή, είτε για διευκρινήσεις, είτε για σκέψεις, είτε για ιδέες, και ουδείς διεκδικεί την απόλυτη γνώση και το μη σφάλμα. Επειδή είναι εθνικό το ζήτημα, η οποιαδήποτε υπόδειξη είναι απολύτως δεκτή. Άρα είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας και πέραν των στενά κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Στο σημείο αυτό, αφού ευχαριστήσουμε τον Υπουργό, τον κύριο Δένδια, τον Υφυπουργό, τον κύριο